Ο γραμματέας της Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλολιάκος έχει μόλις κριθεί προφυλακιστέος. Σιδηροδέσμιος βγαίνει από το γραφείο του ανακριτή και οδηγείται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Έξω από τα δικαστήρια περιμένουν η σύζυγός του Ελένη Ζαρούλια, η κόρη του και οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής Μιχάλης Αρβανίτης, Αρτέμης Μαθεόπουλος και Γιώργος Γερμενής. Φωνάζουν συνθήματα και επιδοκιμάζουν τον κατηγορούμενο γραμματέα της Χρυσής Αυγής. Είχε προηγηθεί η μαραθώνια απολογία του Νίκου Μιχαλολιάκου που κράτησε σχεδόν 6 ώρες. Ο γραμματέας της Χρυσής Αυγής κρίθηκε προφυλακιστέως με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα. Φιλά και επίορκα ανθρωπάκια απεφάσισαν την προφυλάκηση. Ο Νίκος Μιχαλολιάκος υποστήριξε ότι η δίωξή του είναι πολιτική. Αρνήθηκε τις κατηγορίες, ενώ φέρεται να εξέφρασε τη λύπη του για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Η δίωξή μου είναι πολιτική. Λυπάμαι για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Την αποδοκιμάζω όπως και τη βία συνολικά. Δεν είμαι ναζιστής. Δεν γνωρίζω αν μέλη της Χρυσής Αυγής είχαν παραβατική συμπεριφορά. Η Χρυσή Αυγή έχει μόνο κοινοβουλευτική δράση. Κοιμήθηκα νωρίς και ξύπνησα μετά τη μία το μεσημέρι της επόμενης μέρας, υποστήριξε ο Νίκος Μιχαλολιάκος. Δεν γνωρίζω τον Γιώργο Πατέλη, πρόσθεσε ο γραμματέας της Χρυσής Αυγής, που δέχτηκε καταιγισμό ερωτήσεων για τα τηλεφωνήματα που είχε τη νύχτα της δολοφονίας του Παύλου Φίσα, αλλά και τις κλήσεις που έγιναν από τα κεντρικά γραφεία της Χρυσής Αυγής προς εμπλεκόμενους στο περιστατικό. Είχα παραχωρήσει στο κόμμα δύο τηλεφωνικές συνδέσεις που είχα στο όνομά μου. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω αν, ποιος και πότε τις χρησιμοποιεί. Εγώ δεν μίλησα με τον Πατέλη. Μετά την απολογία Μιχαλολιάκου, απολογήθηκε και ο πυρηνάρχης της τοπικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής στην Οίκαια, Γιώργος Πατέλης, ο οποίος ερωτήθηκε πιεστικά και αυτός για τα τηλεφωνήματα που δέχτηκε και έκανε το συγκεκριμένο βράδυ. Δικαστικές πηγές ανέφεραν μετά την προφυλάκηση του αρχηγού της Χρυσής Αυγής. Πιάστηκαν ψευδόμενοι. Είναι ισχυρή απόδειξη ο κύκλος των τηλεφωνημάτων εκείνης της νύχτας. Όταν υπάρχουν στοιχεία, στέλνουμε κατηγορούμενους στη φυλακή. Γιατί κοιμήθηκε νωρίς και ξύπνησε την άλλη μέρα το μεσημέρι, όμως υπάρχει πράγματι κλήση στο κινητό του τηλέφωνο από τον κύριο Λαγό και υπάρχει και αντιστρόφος και μήνυμα στον κύριο Λαγό από το κινητό του κυρίου Μιχαλολιάκου γύρω στις 12 και 37 πρώτα λεπτά, μετά τα μεσάνυχτα βεβαίως, λίγη ώρα δηλαδή μετά το τηλεφώνημα που παραδέχθηκε ο κύριος Πατέλης στον ανακριτή ότι δέχθηκε από τον Ρουπακιά που του είπε σκότωσα άνθρωπο. Ο Πατέλης είπε στον ανακριτή ότι αμέσως τηλεφώνησε στον κύριο Λαγό και του είπε τι έχει γίνει και από αυτά τα τηλεφωνήματα αποδεικνύεται ότι ο κύριος Λαγός ενημέρωσε και τον κύριο Μιχαλολιάκο. Είναι λοιπόν ένα σημείο που αποδεικνύεται κατά τους δικαστικούς κύκλους ότι ο κύριος Μιχαλολιάκος έλεγε ψέματα και είναι αυτό το πολύ ισχυρό στοιχείο, αυτός ο κύκλος των τηλεφωνημάτων εκείνο το κρίσιμο βράδυ που αποδεικνύουν και την εμπλοκή των κατηγορουμένων. Και βεβαίως υπήρχαν και μεγάλες αντιφάσεις. Συνελήφθη ψευδόμενο στην απολογία του και αυτό δίνει το δικαίωμα σε ανακριτή και εισαγγελέα να αποφασίσουν βεβαίως την προφυλάκησή του, Ρεγίνα. Υπήρχαν και μεγάλες αντιφάσεις. Γιατί όταν ο ένας, ο κύριος Μιχαλολιάκος, λέει: εγώ δεν γνωρίζω τον Πατέλη, αλλά όταν ο Πατέλης δουλεύει στα κεντρικά της Χρυσής Αυγής και μάλιστα είναι στην ασφάλεια, δεν είναι δυνατόν να μην γνωρίζω ένας τον άλλον. Μάλιστα και βεβαίως και τον Ρουπακιά δεν τον γνώριζε. Στο κενό έπεσαν οι ισχυρισμοί του Νίκου Μιχαλολιάκου για πολιτική δίωξή του. Καθώς ανακριτής και εισαγγελέας τον θεωρούν αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης, με απόλυτη μάλιστα εξουσία, όπως περιγράφεται και στο πόρισμα του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τη Χρυσή Αυγή. Τον ισχυρισμό περί δίθεν πολιτικής του δίωξης ακολούθησαν μια σειρά από 38 ψέματα που είπε στην απολογία του αρχηγός της Χρυσής Αυγής. Ψέμα πρώτο. Δεν μίλησα στο τηλέφωνο. Ο Μιχαλολιάκος επιχείρησε να πείσει ότι δεν είχε καμία σχέση με τη δολοφονία του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πως τα δύο σταθερά τηλέφωνα που δέχθηκαν κλήσεις από τον προφυλακισμένο πυρηνάρχη της Νίκαιας Γιώργο Πατέλη το πρωί μετά το φωνικό αφορούν αριθμούς που είναι στο όνομά του αλλά τους έχει παραχωρήσει στα γραφεία του κόμματος.
Τα κρίσιμα όμως τηλεφωνήματα που αφορούν τον αρχηγό της Χρυσής Αυγής και τα οποία όπως φαίνεται θέλει να τα ξεχάσει, δεν είναι αυτά. Ο επίσης προφυλακισμένος βουλευτής Γιάννης Λαγός, ο οποίος είχε ήδη συνομιλήσει τηλεφωνικά με τον πυρηνάρχη της Νίκαιας πριν και μετά τη δολοφονία του Φίσα, δέχτηκε εισερχόμενο μήνυμα κειμένο από το κινητό του Νίκου Μιχαλολιάκου στις 12 και 37 πρώτα λεπτά. Μετά από ελάχιστα δευτερόλεπτα, ο Λαγός τηλεφώνησε στον αρχηγό με τον οποίο συνομίλησαν. Ψέμα δεύτερο. Αποκηρύσω τη βία. Ο Νίκος Μιχαλολιάκος στην απολογία του δήλωσε άγνοια για τις επιθέσεις των ταγμάτων εφόδου της Χρυσής Αυγής και τόνισε πως αποκηρύσει τη βία, προσπαθώντας ανεπιτυχώς να διαγράψει από τη μνήμη όλων όσα ο ίδιος έχει πει. Εσείς είστε τα ταγμάτα εφόδου της Χρυσής Αυγής! Ας έρθουν να βεβαιωθούμε και να δούμε τι θα πει και πάλι ο Σάκος. Το ίδιο εμπριστικός είχε εμφανιστεί και πρόσφατα σε ομιλία του στη Νίκαια. Λένε οι πολιτικάτιδες ότι είναι το περίφημο άλλοτε συνταγματικό, άλλοτε δημοκρατικό τόξο. Τα τόξα χωρίς βέλη δεν κάνουν τίποτε. Εμείς είμαστε ένα ολόκληρο, ένα φλεγόμενο βέλος, ο εθνικισμός, η Ελλάδα που έρχεται. Φυσικά δεν είναι μόνο οι δημόσιες δηλώσεις του Μιχαλολιάκου που καταρρύπτουν τον ισχυρισμό του ότι αποκηρύσει τη βία, αλλά και τα δόγματα του μίσους που περιλαμβάνονται στην ιδεολογική διακήρυξη της Χρυσής Αυγής, όπως την έγραψε ο ίδιος στα τέλη της δεκαετίας του 80. Τους χαρίζουμε λοιπόν αυτές τις αρετές των νεκρών που περιγράφουν μια ζωή ταυτισμένη σχεδόν με ό,τι είναι θάνατος. Ειρήνη είναι το τέλμα και ο τάφος του κουρασμένου μας άνθρωπου. Πόλεμος είναι ο διάκοσμος του εκλεκτού δημιουργού. Ψέμα τρίτο. Δεν είμαι ναζιστής. Μπορεί καμιά φορά να χαιρετάνε έτσι, αλλά είναι καθαρά χέρια. Στην ιδεολογική διακήρυξη που έγραψε για τη Χρυσή Αυγή, όχι μόνο δηλώνει εθνικοσοσιαλιστής, αλλά θρηνεί για την ήττα των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένας ολόκληρος πολιτισμός χιλιετηρίδων με τα υπέροχα ηθικά και υλικά του ερίσματα, τις αξεπέραστες διανοητικές και αισθητικές του αξίες, συμπυκνωμένος στην πιο γνήσια και ζωντανή σύγχρονη ιστορική του έκφανση, τον εθνικοσοσιαλισμό, αγωνίστηκε για την παλινόρθωση και την αναγέννησή του και αφού ιτήθηκε, έγινε λία για τα αδιφάγα σαγόνια των νικητών. Και πιο αποκαλυπτικό, για να μην μείνει καμία αμφιβολία σχετικά με την ιδεολογία του αρχηγού της Χρυσής Αυγής, είναι ένα απόσπασμα ύμνος του Μιχαλολιάκου για τον Χίτλερ. Και τελευταίος, σύγχρονος, ισόθεος δημιουργός, καταβγάζει το πολιτιστικό μας στερέωμα ο υπέροχος υπερασπιστής των ακατάλληλων αξιών της φυλής μας, ο θεμελιωτής, ενσαρκωτής και πρωτοπόρος ήρωας του εθνικοσοσιαλισμού και του ευρωπαϊκού πολιτισμού, Αδόλφος Χίτλερ. Ψέμα τέταρτο. Η Χρυσή Αυγή είχε μόνο κοινοβουλευτική δράση. Σε ό,τι αφορά τη δράση των μελών και των στελεχών της Χρυσής Αυγής, ο Μιχαλολιάκος ισχυρίστηκε με μεγάλη άνεση ότι περιοριζόταν μέσα σε αυστηρά κοινοβουλευτικά πλαίσια. Και αυτό με ζεστό ακόμα το αίμα του Παύλου Φίσα, που δολοφονήθηκε από το μαχαίρι του Χρυσαυγίτη Ρουμπακιά στην επίθεση που έκανε το τάγμα θανάτου της Νίκαιας στο Κερατσίνι, με πολλούς στρατιώτες της οργάνωσης να κατηγορούνται και άλλους να καταζητούνται ακόμη. Ο κατάλογος για την αιματηρή δράση της Χρυσής Αυγής είναι μακρύς και περιλαμβάνει, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ανθρωποκτονίες, απόπειρες ανθρωποκτονίας και επιθέσεις εναντίον αλλοδαπών, αλλά και Ελλήνων ιδεολογικών αντιπάλων. Και όλα αυτά μετά από τις εμπιστικές δηλώσεις των στελεχών, αλλά και του ίδιου του αρχηγού. Δεν περνάμε καθόλου καλά μέσα στο κοινοβούλιο. Αισθανόμαστε άβολα, αισθανόμαστε μέσα εκεί μέσα μια συχασιά και μια αηδία. Εάν θέλουν, τα εγκαταλείπουμε ανά πάσα στιγμή και βγαίνουμε στους δρόμους και να δούμε πόσα πίδια βάζει ο Σάκος. Να δούμε τότε τι σημαίνει τάγματα εφόδου, τι σημαίνει μάχη, τι σημαίνει αγώνα, τι σημαίνει οι ψηφοδέλτες να ακολύνονται στα πλευρόνια. Αρνούμαστε τη δημοκρατία γιατί στηρίζεται στη θέληση των πολλών. Και εμείς απορρίπτουμε την κειμενόμενη θέληση των πολλών, γιατί κίνητρο των πράξεών τους είναι η ιδιοτέλεια, ο εγωιστικός ατομισμός και ο υλικός ωφελημισμός, ιδιότητες εκείνων που δεν σκοπεύουν σε υπέρτερο ιδανικό. Συνενούμε στη θέληση των εκλεκτών δημιουργών, γιατί υπεράνω του ατομικού τους πεπρωμένου έταξαν το πολιτιστικό τους προορισμό.